Οι αγρότες που κινητοποιούνται μαζικά, όχι μόνο στη Θεσσαλία, στην Πελοπόννησο, στη Στερεά, στην Κρήτη, στην Ήπειρο, έχουν δίκιο. Και αν δει κανείς τις δηλώσεις από τα ρεπορτάζ, από το χώρο των συγκεντρώσεων αυτή την περίοδο, καταλαβαίνει κανείς και την απόγνωση και την αγανάκτηση αυτών των ανθρώπων. Μόνο για τη Θεσσαλία να πούμε ότι τα 6.000 αυτά τα πρώτα αποζημιώσεις των 6.500 ευρώ τα έχει πάρει ένα μικρό κομμάτι των αγροτών. Φυσικά τα προβλήματα είναι πολλά περισσότερα. Είναι καταστροφές και οι αποζημιώσεις για τις καταστροφές. Είναι το κόστος παραγωγής το οποίο έχει ακτιναχθεί τα τελευταία χρόνια. Είναι οι εξευτελιστικές τιμές που πληρώνονται στον παραγωγό. Τη στιγμή που ένα προϊόν μπορεί από το χωράφι στο ράφι να έχει ανατίμηση έως και 200%, αυτή τη στιγμή υπάρχουν προϊόντα βάσει στοιχείων που από το χωράφι στο ράφι η τιμή τους φτάνει 200%. Επισήμως 128% και, στην Τεγιώκα και η τιμή που δίνεται στον παραγωγό είναι εξευτελιστική. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένας ενδιάμεσος. Ο ενδιάμεσος είναι η εμποροβιομηχανή, είναι οι αλυσίδες τροφίμων, είναι τα σούπερ μάρκετ κτλ. Είναι ενεργειακοί όμιλοι, γιατί ένα από τα στοιχεία του κόστου παραγωγής είναι το ακριβό και το αγροτικό πετρέλαιο και το αγροτικό ρεύμα, οι οποίοι απομυζούν όλο αυτό τον κόπο και το βιός των μικρομεσαίων αγροτών. Άρα έχουν δίκιο και έχουν και αιτήματα, τα οποία η κυβέρνηση πρέπει να ακούσει και για κατώτατες εγγυημένες τιμές και για τις αποζημιώσεις και για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων που πρέπει να γίνουν, όπως επίσης έχουν και έναν άλλο στόχο. Ξέρετε, δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή οι κινητοποιήσεις γίνονται στη Γαλλία, στην Ιταλία, στη Γερμανία και δεν αφορά μόνο το κόστος παραγωγής. Μία πλευρά είναι αυτή, που και αυτό φυσικά είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει και κάτι ακόμη, και εδώ θα διαφωνήσω με αυτό ότι δεν υπάρχει αγροτική πολιτική. Υπάρχει αγροτική πολιτική. Υπάρχει κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2023-2027. Είναι η πολιτική την οποία στο Ευρωκοινοβούλιο ψηφίσανε το 2020 όλα τα υπόλοιπα κόμματα και είναι αυτή η οποία εφαρμόζεται και στη χώρα μας. Με αυτές τις συνέπειες. Με το ξεκλήρισμα, με τη φτωχοποίηση των αγροτών. Και μάλιστα και με κάτι ακόμη. Με την καταστροφή κρίσιμων καλλιεργειών, παραγωγικής γης, προκειμένου να γίνουν φωτοβολταϊκά, να γίνουν επενδύσεις της πράσινης οικονομίας και πάει λέγοντας. Ναι. Αυτά λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση, είναι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν σήμερα οι αγρότες. Μπορεί να μιλάμε για μια σοβαρή αγροτική πολιτική που να έχει ως στόχο να παραμείνει και ο νέος αγρότης στο χωράφι ή οτιδήποτε άλλο, η οποία θα βασίζεται στις επιδοτήσεις όμως. Γιατί αυτό βλέπουμε όλα τα χρόνια. Ξέρετε, οι επιδοτήσεις. Ο αγρότης, καταλαβαίνω ότι ο αγρότης πρέπει να ζήσει. Και δεν μπορεί να ζήσει αλλιώς. Πρέπει να ζήσει με επιδοτήσεις. Αλλά αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχίζεται. Ο αγρότης πρέπει να ζήσει. Και αν θέλετε, οι επιδοτήσεις σε ένα βαθμό υλοποιούν μια πολιτική η οποία στρέφεται εναντίον των αγροτών. Mm. Γιατί είναι επιδοτήσεις προκειμένου και να καταστραφούν οι καλλιέργειες και να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο σε αρνητική κατεύθυνση και να προωθηθούν οι επενδύσεις της πράσινης οικονομίας και όλα αυτά. Αυτό είναι η κατεύθυνση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Εμείς λέμε ότι η χώρα μας, ο πρωτογενής τομέας, έχει δυνατότητες να παράξει προϊόντα ποιοτικά, φτηνά για τον ελληνικό λαό. Αυτό πρέπει να είναι και ο προσανατολισμός της αγροτικής πολιτικής. Υπάρχει ένας δείκτης που κατά τη γνώμη μας είναι πολύ αποκαλυπτικός της κατάστασης. Δεν είναι δείκτης του ΚΚΕ, είναι δείκτης της ΓΕΣΕΒΕ. Ο οποίος λέει ότι 6 στα 10 νοικοκυριά, είναι με βάση πρόσφατη έρευνα, 6 στα 10 νοικοκυριά το εισόδημά τους φτάνει μέχρι τις 19 του μήνα. Και μάλιστα είναι το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων ετών. Αυτή είναι η μία όψη του νομίσματος. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι οι αλυσίδες τροφίμων, τα σούπερ μάρκετ, οι ενεργειακοί όμιλοι, οι τράπεζες κτλ. Φιγουράρουν μέσα στις 500 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις, καταγράφοντας, ιδιαίτερα οι τράπεζες και μια σειρά άλλες, καταγράφοντας ρεκόρ κερδών των τελευταίων ετών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ανέχεια των λαϊκών και η φτώχεια και η ακρίβεια που χτυπάει τα λαϊκά νοικοκυριά από τη μία, που μεταφράζεται σε κέρδη, σε υπερκέρδη από την άλλη. Δεύτερο ζήτημα. Είναι μόνο η αύξηση των τιμών. Η ακρίβεια είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο. Έχει να κάνει με την αύξηση των τιμών προφανώς. Παρένθεση, το κάρο το σέρνει προφανώς το κόστος της ενέργειας εξαιτίας αυτής της πολιτικής, της ενεργειακής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρηματιστηρία ενέργειας από λιγνητοποίηση κτλ. Που τα ψηφίσανε όλοι τους και τα εφαρμόσανε. Έχει να κάνει
με τη μείωση των μισθών και τους καθυλωμένους μισθούς, γιατί αυτή τη στιγμή ο μέσος μισθός στην Ελλάδα είναι στα επίπεδα και πιο κάτω από τα επίπεδα που ήταν το 2008, έχει να κάνει με την αύξηση της φορολογίας, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με τους έμεσους φόρους, ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης, για να βγαίνουν τα ματωμένα πλεονάσματα και για να δίνουμε 8,6 δισεκατομμύρια ευρώ για το νέο πακέτο στρατιωτικών εξοπλισμών, το οποίο δεν αφορά την άμυνα της χώρας. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση. Εμείς λοιπόν τι λέμε ως ΚΚΕ και είμαστε το μοναδικό κόμμα που λέει αυτό το πράγμα. Κάποιος πρέπει να χάσει. Δεν μπορούν να υπάρχουν λύσεις εποφελείς για όλους. Δεν μπορούν να υπάρχουν λύσεις που να είναι εποφελία και των λαϊκών νοικοκυριών και όλων αυτών που έχουν τεράστια κέρδη. Κάποιος πρέπει να χάσει. Και εμείς λέμε ότι τα λαϊκά νοικοκυριά από πού θα πληρώνουν. Και εμείς λέμε ότι πρέπει να χάσουν οι δεύτεροι. Πρέπει να χάσουν και πρέπει να υπάρξουν συλλογικές συμβάσεις οι οποίες να έχουν αυξήσεις στους μισθούς. Mm-hmm. Πρέπει να υπάρχει κατάργηση των ειδικών φόρων και του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, πρέπει να υπάρχει αύξηση του αφορολόγητου, πρέπει να ανατραπεί αυτή η πολιτική σοντομία της ενέργειας. Και αν θέλετε, εμείς στηρίζουμε ως ΚΚΕ και την πρωτοβουλία που έχουν πάρει αυτή την περίοδο σωματεία, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα για πανεργατική απεργία στις 28 του Φλεβάρη, με αιχμή αυτά ακριβώς τα ζητήματα. Αυτή η πολιτική της εξωστρέφειας, που το προϊόν που παράγεται στην Ελλάδα προορίζεται για εξαγωγή, διαμορφώνει ουσιαστικά και στην Ελλάδα τιμές Βελγίου, Γερμανίας, Γαλλίας. Αυτό είναι το μοντέλο όμως εδώ πέρα που εφαρμόζεται.